Θα συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον πρόεδρο του σώματος, τον κύριο Δημήτρη Σιλούρη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μιλούμε για μια ιστορική απόφαση. Καταρχάς, μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούμε, διευκρινίστε μας γιατί έχει επιλεγεί το συνεδριακό κέντρο ως ο καταλληλότερος χώρος και επειδή κάνετε λόγο για ορισμένες από τις εργασίες της Βουλής, κύριε πρόεδρε, που θα διεξάγονται εκεί, ποιες είναι αυτές? Η απόφαση είναι ιστορικότατη. Πρώτη φορά συμβαίνει και για μένα προσωπικά είναι και ιδιαίτερα συγκινητικό μετά από 29 χρόνια σε αυτήν την αίθουσα να υποχρεώνουμε και ως πρόεδρος της Βουλής μάλιστα να συνεδριάζω σε έναν άλλο χώρο. Υπάρχει μια ίσως μη ικανοποιητική γνώση της λειτουργίας της Βουλής. Η δουλειά που κάνουν οι επιτροπές για ψήφιση νομοσχεδίων, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές δηλαδή, είναι μία από τις 6 διευθύνσεις, μία από τις 6 δραστηριότητες της Βουλής. Mm-hmm. Οι άλλες 5 δεν ασχολούνται άμεσα με τα νομοσχέδια ή μπορεί να κάνουν δουλειά αρχείου και άλλα. Επομένως, όλες αυτές οι εργασίες πλην των συνεδριάσεων των επιτροπών και της Ολομέλειας μπορούν να γίνονται στο κτίριο της Βουλής, μπορεί να γίνονται με τη μέθοδο της τηλεεργασίας που έχουμε αναπτύξει στο μέγιστο δυνατό βαθμό και γι' αυτό νιώθουμε πάρα πολύ ικανοποιημένοι γιατί είμαστε έτοιμοι. Άρα κύριε Πρόεδρε, να υποθέσουμε ότι μετά από αυτή την εξέλιξη επανέρχεται σε πλήρη λειτουργία η Βουλή, διότι σε αυτό το οποίο θέλετε να απαντήσετε, ασκήθηκε μια κριτική το προηγούμενο διάστημα ότι οι επιτροπές ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω των περιοριστικών μέτρων, ενώ υπήρχαν εναλλακτικοί τρόποι για να κάνουν συνεδριάσεις. Οι επιτροπές δεν ανέστειλαν τις εργασίες τους, διαφοροποίησαν τον τρόπο της εργασίας τους. Κανένα νομοσχέδιο που έστειλε η κυβέρνηση και το χαρακτήρισε ενός επίγον και ήταν μια συνενετική υποχώρηση, θα έλεγα, από μέρους της Βουλής και όλων των κομμάτων, να δεχτούμε ότι ό,τι χαρακτηρίζει η εκτελεστική εξουσία κατ' επίγον mm-hmm. θα το συζητούμε. Κανένα νομοσχέδιο που χαρακτηρίστηκε κατ' επίγον από την κυβέρνηση, είτε είχε άμεση ή έμμεση σχέση με τον κορονοϊό, έμεινε πίσω. Όλα εξετάστηκαν και όλα ψηφίστηκαν, εκτός των επίμαχων που έχουμε για λόγους πολιτικής τοποθέτησης, όχι για λόγους. Μάλιστα, εννοείται το νομοσχέδιο που αφορά τις κρατικές εγγύσεις και για τα δάνεια με τις κρατικές εγγύσεις. Από εκεί και πέρα. Θα είναι και στην πρώτη συνεδρία που θα γίνει στο συνεδριακό κέντρο την ερχόμενη Τρίτη αυτό το θέμα. Μην πάλετε στοίχημα γιατί μπορεί να το χάσετε. Ελπίζω να είναι έτσι τα πράγματα. Έχουν γίνει πέραν των 70 τηλεδιασκέψεων και τηλεδιαβουλεύσεων. Όχι μόνο για επιτροπές, για το εξωτερικό. Εχθές, παραδείγματος χάρη, είχα προσωπικά εγώ μία με την Επιτροπή του Interparliamentary Union για τη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών, των Προέδρων των Βουλών στα Ηνωμένα Έθνη που γίνεται κάθε 5 χρόνια. Και επομένως, επειδή έγκαιρα η Βουλή είχε τακτοποιήσει τα θέματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δεν βρέθηκε προαπρόψου, ούτε εξαναγκάστηκε, ήταν πανέτοιμη να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Λοιπόν, προσωρινά θα μπούμε σε μια νέα διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, κάποια καινούργια δεδομένα τα οποία επιβάλλει η κρίση με τον κορονοϊό. Θα ήθελα να μας πείτε ποιο θα είναι το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας μεταφοράς των εργασιών της Βουλής στο συνεδριακό. Να πούμε και το κόστος, να πούμε και το όφελος. Το κόστος θα είναι περίπου 50.000, χωρίς να αφαιρείται από εδώ. Εάν στην ενδιάμεσο, αν αυτό είναι σημαντικό, που εγώ δεν το θεωρώ σημαντικό, αν μέναμε στη Βουλή με τους περιορισμούς που έχει το διάταγμα, θα αναγκαζόμαστε να εργαζόμαστε απογεύματα και βράδια. Δεν ξέρω πόσα θα ήταν οι υπερορίες των υπηρεσιακών της εκτελεστικής εξουσίας και της Βουλής. Μπορεί να ήταν περισσότερες. Το κόστος δηλαδή μπορεί να είναι και μηδέν επιπλέον. Πέραν τούτου όμως, να πω ότι με διευθύνση των συνεδριακών, επειδή ουδέν κακόν αμιγές καλού, εκεί που είχαμε ουσιαστικά δύο μικρές, μία μέτριαν και μία μεγάλη αίθουσα,
θα έχουμε 5-6 μεγάλες αίθουσες, μια τεράστια των συνεδριακών των μεγάλων, και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να όχι να διπλασιαστεί, αλλά να αυξηθεί κατά 50% το έργο της Βουλής, γιατί οι επιτροπές που αναγκάζονταν να τελειώσουν τις συνεδριάσεις τους σε 2-2,5 ώρες, τώρα θα μπορούν να συνεχίζουν και 4 και 5 ώρες. Δεν ξέρω πόσο είναι το κόστος του να μην περνάς νομοσχέδια, πόσα στοιχίζει ένα νομοσχέδιο, κανένας δεν έκατσε να το κοστολογήσει, που καθυστερεί έστω μία εβδομάδα ή μία ένα μήνα ή και ένα χρόνο. Μια διευκρίνηση, πόσον όφελος, πόσον όφελος έχει η επιτάχυση τη ψήφιση του νομοσχεδίου. Μια και διευκρίνηση είναι εδώ, θα είναι παρόντες μόνο. Επέτρεψτε μου, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Ναι. Είναι εδώ που θα πρέπει να τεθούν πρώτων ευθυνών τους τα κόμματα και οι βουλευτές, πέραν του να αξιοποιήσουν την τεχνολογία που εσυνήθισαν σε αυτήν την περίοδο, να αξιοποιήσουν και αυτούς τους χώρους, και δεν έχω καμία αναμφιβολία ότι αν αξιοποιηθεί σωστά και ανταποκριθούν οι βουλευτές και τα κόμματα, θα διπλασιαστεί το έργο της Βουλής. Άρα να προσέρχονται κανονικά στις συνεδριάσεις και να μην επιλέγουν άλλους τρόπους. Όλη αυτή η περιπέτεια, κύριε Πρόεδρε, με τον κορονοϊό, πόσο πίσω πήρε τους σχεδιασμούς για το νέο κτίριο της Βουλής? Και να προσθέσω ότι στην αρχή αυτής της πανδημίας είχατε εκδηλώσει πρωτοβουλία για να διατεθούν τα 100 εκατομμύρια που ήταν στον προϋπολογισμό για να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες του κράτους. Να πω. Πρώτα απ' όλα, πήγε πίσω τουλάχιστον ένα χρόνο, αν όχι πολλά χρόνια. Διότι τα σχεδόν 20 εκατομμύρια που ήταν διατεθειμένα για το 20, θα πάει για τον κορονοϊό. Μάλιστα. Δεν θα ξεκινήσει το κτίριο της Βουλής φέτος. Εάν δεν η κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία, κρίνει ότι θα χρησιμοποιήσει και τα υπόλοιπα 80, σημαίνει ότι πάμε πίσω 3-4 χρόνια, και επομένως στο άμεσο μέλλον δεν μπορούμε να μιλούμε για καινούριο κτίριο της Βουλής. Αλλά και αυτό η κρίση έδειξε πόσο αναγκαίο ήταν να υπάρχει κτίριο της Βουλής για όλους αυτούς που έκαναν κριτική για το κτίριο της Βουλής. Και αν δεν υπήρχε, για να ξεκαθαρίσω, γιατί κάποιοι που είπαν μπράβο Πρόεδρε που άλλαξε η ιδέα να ανεκτήσει το κτίριο, και αυτόν τον μπράβο θέλω να το στρέψω πίσω, δεν θέλω αυτόν τον μπράβο. Εάν δεν υπήρχε αυτή η κρίση, η οποία σε πρώτο στάδιο χρειάζεται να αντιμετωπιστεί για λόγους υγείας κτλ. Σε δεύτερο στάδιο μπορεί να χρειάζεται, αν είναι οικονομική η κρίση, έργα για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Αν δεν υπήρχε αυτή η κρίση, έστω και μόνος μου ανέμενα, δημοκρατικά ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός για το κτίριο της Βουλής, θα επέμενα και επιμένω και σήμερα ότι το ταχύτερο δυνατό πρέπει να ξεκινήσει ένα νέο κτίριο της Βουλής. Κύριε Πρόεδρε, κρατώ αυτό ως καταληκτικό σχόλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλημέρα σας. Καλή νύχτα σας. Καλή συμφωνία.